Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από τις γενικές μας συνελεύσεις και τις αγωνιστικές μας αποφάσεις, προχωρήσαμε σε καταλήψεις των τμήματων και δείξαμε έμπρακτα την αντίθεσή μας στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στηρίζουμε με την παρουσία μας εδώ την απεργιακή κινητοποίηση σωματείων και φορέων για να εκφράσουμε την οργή των φοιτητών και των εργαζομένων, των αγροτών και να το πούμε δυνατά. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να συγκαλύψουν το έγκλημα. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι σε όλες αυτές τις ψυχές που χάθηκαν, όμως η οργής μας, ο θυμός μας δεν σβήνει. Το λέμε καθαρά. Ήταν ένα προδιαγραμμένο έγκλημα με ενόχους την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν και υπηρετούν με όλους τους τρόπους όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα. Ένοχοι είναι οι πολιτικοί που για τα κέρδη των λίγων οι ζωές μας γίνονται θυσία. Όμως η νέα γενιά δεν τους συγχωρεί. Σήμερα είμαστε όλοι μια γροθιά για να φωνάξουμε πως φτιάνει πια. Να φωνάξουμε ότι μπορούμε να πάμε αλλιώς. Αυτό που κάναμε και πέρυσι και συνεχίσαμε να κάνουμε μέχρι και σήμερα. Να παλεύουμε οργανωμένα και συλλογικά μαζί με τους γονείς μας, τους μαθητές, με όλους τους εργαζόμενους για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη ποτέ και πουθενά. Το χρωστάμε στους αδικοχαμένους συναδέλφους μας με την υπόσχεση που δώσαμε και θα την κάνουμε πράξη. Θα πάρουμε εκδίκηση. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από εκείνο το πρωινό που ξυπνήσαμε και τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο. Ένα χρόνο μετά από εκείνες τις μέρες που γεμίσαμε θλίψη, οργή και αγανάκτηση, που χιλιάδες μαθητές πλημμυρίσαμε τους δρόμους. Ήταν και είναι αίτημα όλων των μαθητών και του λαού μας να αναδειχνούν όλες οι αιτίες και οι ένοχοι αυτού του εγκλήματος. Γιατί, αν θες να λέγεσαι άνθρωπος, δεν ξεχνάς ποτέ τα Τέμπη. Δεν επιτρέπουμε το έγκλημα αυτό να συγκαλυφθεί. Δώσαμε μια υπόσχεση στα θύματα και τις οικογένειές τους. Το χρωστάμε όμως και σε εμάς, γιατί καθένας τους θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Γιατί για τα κέρδη κάποιων λίγων, οι ανθρώπινες ζωές κοστίζουν όσο ένα εισιτήριο. Εμείς αυτό λοιπόν δεν το πιστεύουμε. Έτσι προχωράμε και διεκδικούμε για τις ζωές και τη μόρφωσή μας. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, συνταξιούχοι, συνταξιούχες, εκ μέρους της Πανεσβιακής Ένωσης Συνταξιούχων, των συνταξιούχων της Λέσβο, απευθύνω θερμό, αγωνιστικό, ταξικό χαιρετισμό. Οι συνταξιούχοι δίπλα στους εργαζόμενους, στην κοινή πάλι και στον αγώνα, ενάντια στις πολιτικές αυτές που μας οδηγούν στην φτώχεια και στην εξαθλίωση. Δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα κάτσουμε στους καναπέδες. Θα συνεχίζουμε μαζί σας για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση, αν θέλετε, και το κεφάλαιο σωτεξιές με την εργοδοσία για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερες μέρες. Έχουμε μπροστά μας μια ανηλαίτη επίθεση του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που περάσαν μέχρι τώρα όλων. Όλοι οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για την κατάσταση της σημερινή, να μην βγάλουμε κανέναν απ' έξω. Θα συνεχίσουμε λοιπόν οι συνταξιούχοι, παρόλα τα γερατιά τους, παρόλα τις αρρώστιες που κουβαλάνε μαζί τους, εξαιτίας της βασανιστικής δουλειάς τόσων ετών, θα συνεχίσουμε λοιπόν. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ας φιλελατήσουμε λοιπόν ακόμα περισσότερο την πάλη μας, την ενότητά μας, τον αγώνα μας και την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, συμμετέχουμε και εμείς ως Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Νομού Λέσβου στη σημερινή απεργία. Ένας χρόνος συμπληρώνεται από το μεγάλο έγκλημα των Τεμπών. Ένας χρόνος ακόμα και ακόμα υπεύθυνοι της τραγωδίας δεν έχουν λογοδοτήσει. Είμαστε όλοι εδώ και δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και δηλώνουμε ότι είμαστε όλοι μαζί. Επίσης, συμμετέχουμε και με μία σειρά αιτημάτων. Ζητάμε η πρόσβαση στη δικαιοσύνη να μην γίνει εμπόρευμα και να ιδιωτικοποιηθεί η λειτουργία των δικαστηρίων, όπως γίνεται στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση και αλλού.
Δεν θα πληρώσει ο δικαστικός υπάλληλος και ο πολίτης τις επιταγές της κυβέρνησης στην Παγκόσμια Τράπεζα που έχει σκοπό το κλείσιμο και τη συγχώνευση δικαστηρίων, αφήνοντας μετέωρο το δικαστικό υπάλληλο, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη. Δεν ανεχόμαστε την οικονομική υποβάθμιση και την παραβίαση εργατικών δικαιωμάτων στον κλάδο μας και δηλώνουμε και εμείς λοιπόν την παρουσία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, όσο και να προσπαθούν κυβέρνηση και διοίκηση να παρουσιάζουν την κατάσταση στο νοσοκομείο και στην υγεία γενικότερα ως ειδηλιακή, εμείς που είμαστε εδώ σήμερα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τη ζωφερή πραγματικότητα. Πώς αλλιώς άλλωστε μπορούμε να περιγράψουμε την εντατικοποίηση, τις διπλοβάρδιες, τα οφειλόμενα ρεπό και τις άδειες, τους χαμηλούς μισθούς, τους εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας, τα μεγάλα κενά σε προσωπικό, τις τραγικές ελλείψεις σε όλες τις δημόσιες δομές στο νησί που οδηγούν μέχρι και στο να χάνονται ανθρώπινες ζωές και πολλά άλλα που συνθέτουν την τραγική εικόνα της υγείας και στο νησί μας. Και τα λέμε αυτά γνωρίζοντας ότι το 2022 είχαμε στο Βοστάνιο 24.763 εισαγωγές σε σχέση με το 2023 που ανέβηκαν στις 27.067. Η διαφορά 2.304 εισαγωγές περισσότερες μέσα σε ένα χρόνο. Οι ημέρες νοσηλείας το 2022 ήταν 50.381 και το 2023 ανέβηκαν στις 58.432. Αύξηση 8.051 μέρες νοσηλείας. Όλη αυτή η αύξηση της δουλειάς, όπως και η δημιουργία νέων μονάδων τμήματων, μεταφράζονται σε περισσότερες εργατοώρες, μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας και φυσικά αντιμετωπίζονται από το ίδιο ήδη εξουθενωμένο προσωπικό. Δεν μπορεί τα νοσοκομεία να στελεχώνονται με προσωπικό απασχολούμενες από ελαστικές συμβάσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε προσωπικό μόνιμο και όχι πολλών ταχυτήτων, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Ένας χρόνος από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που προκάλεσε η απώλεια 57 συνανθρώπων μας στις ράγες της πολιτικής κόστους-όφελους. Σωματεία και φορείς φροντοφωνάζουμε για μία ακόμα φορά ότι δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για το έγκλημα. Έχουμε χρέος στις οικογένειες των θυμάτων. Έχουμε χρέος σε εμάς σαν εργαζόμενοι, στο νοσοκομείο, ως πολίτες αυτής της χώρας, να μην λείψουμε από αυτές τις κινητοποιήσεις. Εξάλλου, είναι η ίδια πολιτική που πολεμάει κάθε πλευρά της ζωής της δικής μας και των οικογενειών μας. Οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για απολύσεις συμβασιούχων κλείσιμων νοσοκομείων στην περιφέρεια, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, εφαρμογή των ιδιωτικών απογευματινών χειρουργείων, επέκταση της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων για φάρμακα και εξετάσεις, επιβεβαιώνουν ότι θα επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των αναγκών των ασθενών. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, στη γενικευμένη επίθεση που δέχονται οι γονείς μας και τα αδέλφια μας οι αγρότες, τα παιδιά μας οι φοιτητές και εμείς πλέον που δουλεύουμε σε έντονες και δύσκολες συνθήκες για έναν μισθό που τελειώνει στις 20 του μήνα, οφείλουμε σήμερα να συμμετέχουμε στην απεργία και στις κινητοποιήσεις που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Λέσβου. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε να συνεχίζεται η απαράδεκτη κατάσταση με την εντατικοποίηση, με πολλά οφειλόμενα ρεπό και μέρες κανονικής άδειας λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού. Απεργούμε γιατί δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε τα στοιχειώδη με αυτούς τους πετσοκομμένους μισθούς. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο την εργασιακή ομοιρία για δεκάδες συμβασιούχους εργαζομένους. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε την ταλαιπωρία και οικονομική αιμορραγία των ασθενών. Απεργούμε γιατί δεν μπορούμε να ανεχθούμε τα εγκληματικά λόγια κυβερνητικών αξιωματούχων, όπως παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει δημόσια υγεία, ότι θα γίνει νόμιμο το φακελάκι κτλ. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε η υγεία να είναι ένα ακριβό εμπόρευμα και να μην καλύπτει τις ανάγκες του όλου του λαού. Πολλές φορές απογοητευόμαστε, θεωρούμε ότι τίποτα δεν γίνεται, ότι δεν θα πετύχουμε τίποτα από τις απεργίες. Είναι σκέψεις που μας ταλανίζουν. Αλλά ξεχνάμε πολλά παραδείγματα, όπως κινητοποιήσεις σε νοσοκομεία,
όπως το Πέδων Αγίας Σοφίας που κατάφεραν προσλήψεις προσωπικού, τις κινητοποιήσεις σε άλλους κλάδους εργασίας, που κατάφεραν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις κινητοποιήσεις και εδώ στο νησί που απέτρεψαν πληστηριασμούς και διακοπές ρεύματος και άλλα πολλά που δείχνουν ότι εμείς έχουμε την δύναμη και αυτό είναι που φοβούνται. Η ελπίδα μας βρίσκεται στα χέρια μας. Αν δεν τους σταματήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει. Απαιτούμε σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Αύξηση και επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος σε όλους τους εργαζομένους. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που να καλύπτονται όλες οι βάρδιες, οι άδειες και τα ρεπό. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ο καινούριος και πανάκριβος εξοπλισμός που διαφημίζεται συνεχώς από τη διοίκηση στα μέσα δεν θα λειτουργήσει χωρίς προσωπικό. Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας των συναδέλφων σύμφωνα με τους νόμους, όπως ο κανονισμός λειτουργίας των μονάδων ΜΕΘ, ο κανονισμός λειτουργίας των μονάδων τεχνητού νεφρού. 2 ρεπό την εβδομάδα, όχι εξαναγκαστικές άδειες, όχι αυθαιρεσίες στο πρόγραμμα εργασίας. Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου χαιρετίζει και συμμετέχει στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση. Οι φτωχοί, μικροί και μεσαίοι αγρότες όλης της χώρας βρίσκονται πάνω από ένα μήνα σε κινητοποιήσεις, σε μπλόκα, όπως και εδώ στο νησί μας, διεκδικώντας αιτήματα που έχουν πια να κάνουν με την ίδια την επιβίωσή μας. Η Ήπεθρος άδειασε, τα χωριά μας ρημάξανε, κανείς νέος δεν ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, ενώ όσοι μπαίνουν στα προγράμματα νέων αγροτών γρήγορα απογοητεύονται και εγκαταλείπουν. Τα προϊόντα μας, αν εξαιρέσουμε το λάδι συγκυριακά για φέτος, πουλούνται κάτω του κόστους παραγωγής, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί, είτε είναι ενέργεια, ρεύμα, πετρέλαιο, είτε αγροεφόδια. Δεν μας φτάνουν τα ψίχουλα που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτά. Ταυτόχρονα, η νέα ΚΑΠ, που καταγγέλλεται από όλους τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη, αποτελεί έναν οδοστρωτήρα για το πέταγμά μας έξω από την παραγωγή και τη γη μας, με τα εμπόδια που βάζει στις καλλιέργειες, περιθώρια, οικολογικές δράσεις κτλ. Ενώ ταυτόχρονα πετσοκόβει τις ίδιες κουτσουρεμένες επιδοτήσεις. Αποτελεί κοροϊδία να λένε ότι θα την αλλάξουν τώρα και ο Υπουργός κ. Αυγενάκης θα μεταφέρει δήθεν τα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών στην Ευρώπη, αφού οι ίδιοι λίγο καιρό πριν την ψήφισαν. Όσο για το διάλογο που επικαλούνται συνέχεια, ο Υφυπουργός πέρασε από τη Μυτιλήνη πριν λίγο καιρό και αρνήθηκε να συναντηθεί με την Ομοσπονδία. Για τέτοιο διάλογο μιλάμε. Παλεύουμε μαζί με τους εργάτες, τους φοιτητές, τους συνταξιούχους για δωρεάν υγεία, παιδεία, για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Παλεύουμε για να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη, να οδηγηθούν όλοι οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Παλεύουμε για ανατροπή αυτής της πολιτικής που βάζει τις ζωές μας στη ζυγαριά κόστους ωφέλους. Παλεύουμε για ανατροπή του συστήματος που έχει στο κέντρο του κέρδος και όχι τον άνθρωπο. Παλεύουμε για να μπορέσουμε να μείνουμε στον τόπο μας, παράγοντας ασφαλή και φθηνά αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού μας. Σήμερα, ένα χρόνο μετά το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, εμείς οι σπουδαστές και σπουδάστριες του ΑΕΔ είμαστε εδώ, μαζί με τους καθηγητές, τους γονείς, τα αδέρφια μας και τους αγρότες. Διεκδικούμε σήμερα τις σπουδές μας και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Δεν είμαστε ούτε μαθητές, ούτε εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Καταγγέλουμε οποιαδήποτε προσπάθεια φήμωσης των φωνών μας και τρομοκρατία των συμμαθητών μας επειδή διεκδικούν τα αυτονόητα. Διεκδικούμε εργασιακή πληρότητα σε όλα τα τμήματα για όλους τους σπουδαστές. Αναβάθμιση των πτυχίων μας, επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος. Όχι στη σταδιακή απαξίωση του ΑΕΔ. Και επανεξέταση των κριτηρίων των διαφόρων επιδομάτων τα οποία δικαιούμαστε. Ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης χαιρετίζουμε τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Λέσβου και άλλων φορέων. Δυναμώνουμε τον κοινό μας βηματισμό με τα σωματεία και τους άλλους φορείς του νησιού, γιατί δεν αντέχουμε ο μισθός μας να μην κρατάει ούτε μέχρι τις 19 του μήνα, να μην μπορούμε να γεμίσουμε το καλάθι του σούπερ μάρκετ με τα βασικά και από πάνω να βιώνουμε την εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς μας
Με την ευέλικτη εργασία και τα ωράρια λάστιχο που επικρατούν σε κλάδους όπως ο επιστημισμός και το εμπόριο που δουλεύει μεγάλος αριθμός γυναικών. Βρισκόμαστε εδώ γιατί είμαστε αντιμέτωπες με ένα δημόσιο σύστημα υγείας όπου στο νοσοκομείο δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, τα κέντρα υγείας του νησιού είναι αποδεκατισμένα, πληρώνουμε τις εξετάσεις και τα φάρμακα από την τσέπη μας, ενώ τώρα μας ζητάνε να πληρώνουμε νόμιμο φακελάκι για τα απογευματινά χειρουργεία. Και όλα αυτά αντί για ένα σύστημα υγείας που θα παρέχει δωρεάν και δημόσιες υπηρεσίες υγείας για γυναικολογικές εξετάσεις, προγεννητικό έλεγχο, τοκετό και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Με τη συμμετοχή μας στη σημερινή κινητοποίηση, δηλώνουμε την εναντίωσή μας στο νομοσχέδιο έκτρωμα που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση μέσα στο επόμενο διάστημα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και απαιτούμε δημόσια και δωρεάν παιδεία. Τις φωνές μας ενώνουμε και με τους αγρότες και τις αγρότησες του νησιού, που η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τσακίσει τα δικαιώματά τους και τις ζωές τους, κόβοντας αποζημιώσεις, ρίχνοντας κι άλλο τις τιμές των προϊόντων τους, την ίδια στιγμή που θησαυρίζουν οι μεσάζοντες και οι μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις. Σήμερα βρισκόμαστε έναν χρόνο μετά από το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 συνάνθρωποι μας. Νέα παιδιά στην πλειοψηφία τους, από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων διαχρονικά, που βάζουν το κόστος και τα κέρδη των εταιριών πάνω από το δικαίωμά μας για ασφαλείς μετακινήσεις. Δεν ξεχνάμε το έγκλημα των Τεμπών, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συγκαλύψει τις ευθύνες της. Με αφορμή το σύνθημα των περσινών μεγάλων κινητοποιήσεων που ακολούθησαν, διεκδικούμε οι ζωές μας και οι ανάγκες μας να μπουν πάνω από τα κέρδη τους και όχι το αντίθετο. Και αυτό θα γίνει στο δρόμο του αγώνα με τους συλλόγους μας και τα σωματεία μας. Ευχαριστώ. Χαιρετούμε και εμείς την κινητοποίηση αυτή και είμαστε δίπλα σε όλους τους φορείς που έχουν έρθει εδώ, αλλά και να τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών που χάθηκαν άδικα πέρσι τέτοια μέρα. Και να σας διαβάσω και να σας μεταφέρω επίσης, εκπροσωπώντας και το μόνιμο αλλά και το έκτακτο προσωπικό, τα προβλήματα που υπάρχουν και στο τομέα του πολιτισμού. Η συνεχής εμπορευματοποίηση του πολιτισμού της χώρας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων σπάει κάθε ρεκόρ εισπράξεων και δημιουργεί αμύθιτα κέρδη, τα οποία χτίζονται πάνω στις πλάτες μας μέσα από την ομοιρία χιλιάδων συμβασιούχων, την περαιτέρω επέκταση ευέλικτων μορφών εργασίας, την επιδείνωση συνθήκων εργασίας, τη διεύρυνση εργολαβικής απασχόλησης, τη συγκράτηση μισθών στα ίδια επίπεδα και συνολικά την πλούσια εργαλειοθήκη που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Το Υπουργείο Πολιτισμού δείχνει τις άγριες διαθέσεις του και εξαπολύει δρυμή κυνηγητό στο ΙΔΟΧ και τώρα σύντομα με το νέο οργανόγραμμα και στους μόνιμους υπαλλήλους. Ανακοινώνοντας την είσοδο εργολάβων ακόμα και για νευραλγικές εργασίες όπως οι αρχαιολογικές ανασκαφές, την αλλαγή του καθεστώτος των αυτοεπιστασιών, την ανάθεση της φύλαξης κεντρικών αρχαιολογικών χώρων όπως η Ακρόπολη σε εταιρείες φύλαξης, την κατακόρυφη αύξηση των εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, απομακρύνοντας τον λαό και τον κόσμο από το αγαθό του πολιτισμού, τη μετατροπή αρχικά 5, το οποίο έχει ήδη γίνει, και αργότερα πολύ περισσότερο δημόσιων μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με διοικητικά συμβούλια να λαμβάνουν αποφάσεις για την τύχη των εργαζομένων και των αρχαιοτήτων. Και όλα αυτά στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης, στην πραγματικότητα όμως στο όνομα εργολάβων προκειμένου το χρήμα να ρέει άφθονο. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Ο αγώνας μας πρέπει να συνενωθεί με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις της νεολαίας που κινητοποιείται ενάντια στον νόμο για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, μιας και πολιτισμός και παιδεία είναι ένα και το αυτό, και των βιοπαλλεστών αγροτών που κινητοποιούνται ενάντια στην πολιτική που τους ξεκληρίζει. Επίσης, να σας μεταφέρω τι διεκδικούμε για τον κλάδο μας. Μόνιμη, σταθερή δουλειά και άμεση και πλήρη στελέχωση του Υπουργείου Πολιτισμού με μαζικές προσλήψεις. Να σταματήσουν τώρα οι αναθέσεις έργων σε εργολάβους, ουσιαστική αύξηση μισθών που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, επίδομα επικίνδυνης αθυγιεινής εργασίας και βαρέα ένσημα για τις ειδικότητες που εργάζονται κάτω από τις επικίνδυνες συνθήκες. Χορήγηση των προβλεπομένων ΜΑΝ σε όλο το ΙΔΟΧ προσωπικό, ξεπάγωμα κλιμακίων επαναφορές 13ου και 14ου μισθού. Όλοι μαζί πρέπει να συνταχθούμε στον αγώνα, όλοι οι φορείς. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, σήμερα, μετά από ένα χρόνο από το έγκλημα Τεμπών, είμαστε εδώ για να φωνάξουμε, να απαιτήσουμε, να διεκδικήσουμε το έγκλημα να μην ξεχαστεί, να μην καλυφθεί. Είμαστε εδώ και ζητάμε οι πολιτικά ένοχοι να απολογηθούν και όχι να μείνουν στο απερόλυτο, γιατί έτσι θα δρομολογηθούν νέα εγκλήματα. Είμαστε όλοι υποψήφια θύματα
ενός νέου εγκλήματος, μιας νέας τραγωδίας στις μετακινήσεις μας. Αεροπλάνα, πλοία, τρένα, λεωφορεία, είσαι πυρκαγιά η πλημμύρα. Όταν δεν παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και όλα λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό και πολλές φορές μη εκπαιδευμένο κατάλληλα, καθώς μπαίνει στη λογική των κυβερνώντων η μείωση του κόστους και η μεγιστοποίηση του κέρδους, αδιαφορώντας για τις ζωές μας. Ξέρουν πολύ καλά πως χρονοτριβώντας και καθυστερώντας τις οποιασδήποτε διαδικασίες θα κοιτάξουν να ξεχαστεί το έγκλημα, λογαριάζουν όμως χωρίς το ξενοδόχο, λογαριάζουν χωρίς το λαό. Ξέρει πολύ καλά ο λαός ότι είναι το ίδιο το αστικό κράτος υπεύθυνο για τα εγκλήματα των τεμπών. Στο μάτι, τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν κάθε μέρα σχεδόν στη χώρα μας όταν δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και εργάζονται με μπλοκάκι όπως συμβαίνει στους Δήμους, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι είναι οι ίδιοι σήμερα και τότε που με τα ομόλογα το χρηματιστήριο διέλυσαν το συνταξιοδοτικό τομέα, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, έφεραν τα μνημόνια, πούλησαν αντίπινα κύο φακής όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ταχυδρομεία, Ολυμπιακή κλπ. Που με σκληρή φορολόγηση έφτιαξε ο λαός, οι εργαζόμενοι της χώρας μας και είχαν το θράσος για να δικαιολογηθούν, να μας πούν ότι τα φάγαμε όλοι μαζί. Μην τρέφουμε από τα πάτες ότι θα αλλάξουν αν δεν συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Στην ίδια λογική συνεχίζουν, την ίδια πολιτική ασκούν που έχει ως στόχο να γίνουν τα πάντα ιδιωτικά και ο λαός να πληρώνει. Αυτή τη λογική υπηρετούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα απογευματινά ιατρία στα νοσοκομεία, η μη κάλυψη των κενών από γιατρούς και νοσηλευτές, τα χιλιάδες κενά στα σχολεία που καλύπτονται εδώ και χρόνια με αναπληρωτές όπως. Και τώρα στα σκαριά είναι να παραχωρηθεί η διαχείριση των υδάτων και των δασών. Αυτοί που κατέχουν τον πλούτο έχουν ένα αξίωμα, με μικρές επενδύσεις να βγάζουν τεράστια κέρδη. Αφήνουν ψίχουλα για τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους μικροεπαγγελματίες, τους αγρότες, σε μια εποχή που η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να παράγεται μεγάλος όγκος προϊόντων σε λίγο χρόνο. Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι προϊόν προσθετικής διαδικασίας αιώνων από τον άνθρωπο και επομένως είναι κοινωνικό αγαθό και σήμερα οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να εργάζονται λιγότερο χρόνο και κάτω από καλύτερες συνθήκες. Τα τελευταία 14 χρόνια έχουμε απολέσει το 50% και πλέον του εισοδήματός μας σε απόλυτες τιμές και οι κυβερνώντες το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά και προσπαθούν με μπαλώματα, με επιδόματα, με πας το καλάθι της νοικοκυράς να χρυσώσουν το χάπι της ακρίβειας, της ανεργίας και της ενεργειακής φτώχειας. Γι' αυτά βρίσκουν την εύκολη δικαιολογία ότι φταίνε οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Λες και είναι άλλοι υπεύθυνοι για τους πολέμους και άλλοι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Είναι οι ίδιοι. Η παιδεία γίνεται χρόνο με το χρόνο πιο ταξική. Το ζούμε καθημερινά στα σχολεία μας. Αυτό άλλωστε εξυπηρετεί η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των συναδέλφων όταν κλείνουν τα μάτια στα πραγματικά προβλήματα που είναι μαθήματα σε πολυάριθμα τμήματα, σε υπόγεια με λιόμενες αίθουσες και όταν μέχρι και τώρα υπάρχουν σχολεία που δεν διδάσκονται όλα τα μαθήματα. Την απεργία που είχε κηρύξει η ΟΛΜΕ στα δικαστήρια για την βγάλαν παράνομη. Τους πληροφορούμε ότι θα ξεκινήσουμε ξανά την ίδια διαδικασία. Δεν θα τους αφήσουμε. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι μαζί με τους αγρότες, τους εργάτες, τους μικροεπαγγελματίες, τους συνταξιούχους, έχοντας πλάι τους τους μαθητές και τους φοιτητές, φωνάζουν όλοι μαζί τα τέμπη να μην ξεχαστούν κι ούτε να καλυφθούν. Φωνάζουν ένα δυνατό όχι στους πολέμους. Απεργούμε και διεκδικούμε καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις, πιο καλά σχολεία και νοσοκομεία. Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων μας. Καλό αγώνα! Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων χαιρετίζει την απεργιακή συγκέντρωση. Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Συμπληρώνεται ένας χρόνος
που πάνω από 2,5 εκατομμύρια λαού βροντοφώναξε σε όλη τη χώρα από άκρη σε άκρη πως είτε με τα κέρδη τους ή με τις ζωές μας. Το σύνθημα αυτό ακούστηκε δυνατά έκτοτε και από αυτήν εδώ την πλατεία, όχι λίγες φορές. Και αξίζει να ακουστεί και σήμερα ακόμα δυνατότερα. Για να μην ξεχαστεί το έγκλημα, για να μην συγκαλυφθεί, για να πληρώσουν οι ένοχοι εδώ και τώρα. Να μην συγκαλυφθεί η εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καμιάς από τις κυβερνήσεις που την υλοποίησαν όλα αυτά τα χρόνια σταθερά και μέχρι κεραίας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι ώρα να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα τις διεκδικήσεις μας, να μαζικοποιήσουμε το σωματείο μας, να μαχητικοποιήσουμε τις δράσεις μας. Βρεθήκαμε το προηγούμενο διάστημα σε μια σειρά από χώρους δουλειάς, στο εμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τις αποθήκες και τις σκάβες, στις φωτοποιίες. Καλέσαμε τους συναδέλφους μας στη σημερινή απεργία, ανταλλάξαμε ανησυχίες και προβληματισμούς. Όλες και όλους μας προβληματίζει η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Μας προβληματίζει αυτό που πλέον ευρύτερα συζητάμε όπου βρεθούμε, πως ο μισθός φτουράει ως τα μισά του μήνα. Και η υπομονή μας όμως δεν φτουράει, συνάδελφοι. Ας πάρουν τα χαμπάρια τους προς πάσα κατεύθυνση. Θα μας βρουν μπροστά τους όπως βρίσκουν εδώ και καιρό τους φοιτητές και τους αγρότες στο μεγάλο και δίκαιο αγώνα που δίνουν. Είμαστε μαζί τους και θα βγουν νικητές. Κάνουμε επομένως το βήμα και δυναμώνουμε το σωματείο μας. Παλεύουμε για αυξήσεις στους μισθούς εδώ και τώρα. Για σταθερή δουλειά με δικαιώματα. 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο. Καμία ανοχή στα ωράρια εξόντωσης των εργαζομένων, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης και στις απλήρωτες υπερορίες. Καθολική επαναφορά των τριετιών, ενσωματώνοντας την περίοδο 2012-2023. Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού για όλους τους ανέργους. Ρεύμα φθηνό για το λαό. Καλούς αγώνες. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταδικάζω τον εμπορικό σύλλογο που δεν έκλεισε τα μαγαζιά. Δεν καταλαβαίνω, δεν συνειδητοποιούν ότι χαθήκανε φοιτητές, παιδιά, νέοι άνθρωποι εδώ και ένα χρόνο. Να κλείσουν έστω και μία και δύο ώρες τα μαγαζιά. Ντροπή! Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λέσβου χαιρετίζει τους αγωνιστές αγρότες που βγήκαν στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χρήματα. Δισεκατομμύρια δίνει για άλλους σκοπούς, για τους πολέμους. Δεν βγάλανε να καταδικάσουν έστω τη σφαγή που γίνεται στην Παλαιστίνη. Σκοτώνουν γυναικόπαιδα, δεν συγκινούνται. Ντροπή τους, ντροπή τους. Σήμερα, 28 Φλεβάρι, ένα χρόνο μετά, βγήκαμε όλοι στο δρόμο να βροντοφωνάξουμε και πάλι για το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές τους. Να φωνάξουμε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Έχουμε το φορολογικό που περάσανε, καταργήσανε τα φορολόγητο, μας πηγαίνουν, δουλειά έχουμε, δεν έχουμε, στα 12.000 ευρώ εισόδημα. Έχουμε τους πληστηριασμούς κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, τα χρέη που αυξάνονται στις ατελείωτες χαμένες ρυθμίσεις, στις οικογένειες που κοντεύουν να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω χρεών στο ΕΦΚΑ, που αύξησε πάλι τις εισφορές. Έχουμε πια πείρα και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Με τον αγώνα μας ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης τσαλακώσαμε την κυβερνητική δίθεν φορολογικής δικαιοσύνης. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι η κυβέρνηση έρχεται με νόμους και φορολογικά μέτρα. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι μας υπολογίζουν όταν βγαίνουμε στο δρόμο. Έχουμε το κόστος παραγωγής, πετρελαίου, ρεύματος, πρώτων υλών. Μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων διεκδικεί αφορολόγητο πετρέλαιο, δραστική μείωση τιμολογίων ενέργειας,
να πάψουν οι πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών και μικρής επαγγελματικής στέγης. Άμεση χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους χωρίς προϋποθέσεις. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Άμεση κατάργηση το τέλος επιτιδέματος. Στηρίζουμε και πάλι τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και εργατών. Σας ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, ένας χρόνος σήμερα συμπληρώθηκε από το έγκλημα των Τεμπών. Ένας χρόνος και ακόμα υπεύθυνοι της τραγωδίας δεν έχουν λογοδοτήσει για τις εγκληματικές τους ενέργειες που οδήγησαν 57 συμπολίτες μας στη συντριοπτική τους πλειοψηφία νέα παιδιά στο θάνατο και βύθισαν τις οικογένειές τους στο σπένδος. Ένα χρόνο μετά είμαστε και πάλι εδώ στους δρόμους για να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί πως δεν ξεχνάμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να κυρώσουμε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών. Φίλοι και φίλες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμπέζει τους εργαζόμενους στο δημόσιο με τις αυξήσεις, κοροϊδία που έδωσε από 1η-1η του 2024, δηλαδή 38 έως 42 ευρώ καθαρά τα μήνα. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χατζηδάκης με περίσσιο θράσος βγαίνει στις εκπομπές υποψήφου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κατά τα άλλα δημοσιογράφο και άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης και δηλώνει ότι έδωσε ο υπαλλήλος αύξηση και έφτασε το μεικτό 1.425 ευρώ. Τα λέει και δεν ντρέπεται, αφού όλοι οι εργαζόμενοι πήραν τα καθαριστικά τους και είδαν με τα ίδια τους τα μάτια την κοροϊδία. 14 χρόνια μετά το μνημόνιο, όπου οι αποδοχές μας σημειώθηκαν γύρω στο 40%, καταργήθηκαν τα δώρα, επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης 2%, πάγωσε η διετία 16-17, μειώθηκε το αφορολόγητο. Η κυβέρνηση προκαλεί με τα ψίχουλα της δημοτικής πολιτικής και οδηγεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Ένας αδιόριστος νέος εκπαιδευτικός που καλείται να ζήσει στα νησιά με ενίκιο της τάξης 350 έως 400 ευρώ το μήνα αμείβεται με 734 ευρώ καθαρά το μήνα. Ένας νοσηλευτής με 600 ευρώ καθαρά. Το ίδιο ισχύει και τις άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα για τους δημόσιους λειτουργούς. Έχει όμως χρήμα για τους κολλητούς και τους ημέτερους, τους διοικητές των οργανισμών και των φορέων του δημοσίου, τα δικά της παιδιά, στους οποίους έδωσε αυξήσεις 75% το μήνα. Χρήματα υπάρχουν, απλά μοιράζονται στους ημετέρους. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση οφείλουμε να αντιδράσουμε, όλοι μαζί, ενωτικά και δυναμικά. Ζητάμε άμεσες προσλήψεις σε όλο το δημόσιο, ζητάμε την επιστροφή των δώρων από το 2024, ζητάμε αυτό που μας ανήκει, αύξηση επιδόματος παραμεθωρίου περιοχές και ειδικά της νήσου του Αιγαίου όπου μας ανήκει και ζητάμε σαν τμήμα νομαρχιακό της Αλληλής να το παλέψουμε για να φέρουμε άμεσα αποτελέσματα. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αύξηση δαπανών για δημόσια εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Σήμερα είμαστε εδώ εκατοντάδες στην πλατεία Σαφούς όπως είναι και στη Καλονή. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, πέρυσι τέτοια μέρα έγινε το έγκλημα στα Τέμπη με 57 συνανθρώπους μας να χάνουν τη ζωή τους. Είναι νοπές ακόμη στη μνήμη μας οι εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων και οι φωνές από τους επιβάτες. Είναι κανείς μέσα στο τρένο? Είναι κανείς μέσα στο τρένο για να πάνε να βοηθήσουν όσους έχουν εγκλωβιστεί? Είναι νοπές ακόμη στη μνήμη μας οι εικόνες από τα συγκλονιστικά συλλαλητήρια και τις επεργειακές συγκεντρώσεις εκείνων των ημερών, με εκατομμύρια κόσμου να πλημμυρίζουν τους δρόμους της χώρας μας βροντοφωνάζοντας: το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Έμειναν στην ιστορία του νησιού μας οι τεράστιες συγκεντρώσεις και πορείες που πραγματοποιήθηκαν με χιλιάδες κόσμου να βουλιάζουν το νησί μας, αψηφώντας το κρύο και τη βροχή, και να κατεβαίνει με τα πλακάτ στα χέρια, απαιτώντας το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί. Τα ποτάμια εργατών και αγροτών, φοιτητών και μαθητών, αυταποσχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών έδωσαν ανάταση στο λαό μας
μέσα στη μαυρίλα και στη ζωφερή κατάσταση που επικρατούσε και επικρατεί ακόμη. Απέδειξε πως όταν ο λαός είναι οργανωμένος μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Γιατί αν δεν είχαν πραγματοποιηθεί αυτές οι συγκεντρώσεις με τα συνθήματά μας, θα επικρατούσε σιγή ηχθείος, πράγμα που βόλευε και την κυβέρνηση αλλά και όσους έχουν κυβερνήσει. Διότι το έγκλημα αυτό, όπως λέγαμε και πέρυσι, έχει ιστορία και είναι εγκληματικές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Θα τους βόλευε πάρα πολύ όλους τους και το επιδίωκαν άλλωστε να μην πραγματοποιηθεί καμία έρευνα που θα έφερνε στην επιφάνεια πώς και γιατί φτάσαμε σε αυτό το έγκλημα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλο το νεκρό θα γίνουμε φωνή. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλο το νεκρό θα γίνουμε φωνή. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης που ολοκλήρωσε στο άψες βίσε την Εξεταστική Επιτροπή χωρίς να καλέσει σημαντικούς μάρτυρες για κατάθεση. Έχουμε χρέος να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, να μην πάει στο αρχείο, αλλά να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους είναι συνένοχοι. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και παλεύουμε, ώστε αυτό το έγκλημα να μην ξεχαστεί και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Και από αυτό το βήμα καταγγέλουμε την απροκάλυπτη στάση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μυτιλίνης να καταστρέφει τα υλικά του εργατικού κέντρου, των σωματείων, των συλλόγων και άλλων φορέων που καλούσαν στη σημερινή απεργία, δείχνοντας το σεβασμό της στη μνήμη των θυμάτων και τη συμπόνια της στις οικογένειές τους. Απέδειξε όμως πόσο ενοχλείται και από τα αιτήματα των εργαζομένων που διεκδικούν τη μείωση των φόρων, το σταμάτημα των πληστηριασμών, που διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, που παλεύουν για σταθερή δουλειά. Μάλιστα, την ώρα που ο λαός μας υποφέρει από το κύμα της ακρίβειας, η διοίκηση της ΔΕΙΑΛ και η Δημοτική Αρχή προχώρησε, ψήφισε, προχωράει στην αύξηση των λογαριασμών του νερού. Αφού λοιπόν μας προκαλούν, ας τα ακούσουν. Τρίβουν τα χέρια τους τα υπουργεία με τέτοιες δημοτικές αρχές που είναι καλά παιδιά, που το παίζουν απολυτίκ και ανεξάρτητοι, αλλά κάνουν τη βρώμικη δουλειά της κυβέρνησης. Τρίβουν τα χέρια τους οι εργοδότες με τέτοιες δημοτικές αρχές και κάνουν πάρτι σε βάρος των δικαιωμάτων μας. Δεν περιμέναμε βέβαια και τίποτα καλύτερο από αυτούς που βαφτίζουν τους εργαζόμενους εργολάβους. Αλήθεια, από πότε η δράση των σωματείων και ενημέρωση των εργαζομένων και με ποιο μέσο και τρόπο αυτή θα παρέχεται, θα πρέπει να έχει την έγκριση της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Το διάβασαν κάπου, το είδαν σε κανένα όνειρο και μας προτείνουν τρόπους διακίνησης ιδεών. Έχουν την εντύπωση πως έχουμε δικά μας κανάλια ή πως ρέει το χρήμα άφθονο για να κάνουμε διαφημιστικά σποτάκια στα ΜΜΕ. Ας μην ταλαιπωρούνται, άδικος κόπος. Έχουμε τη γνώση, τη πείρα και την εμπειρία πως θα ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας με τι τρόπους και μέσα θα φτάνουν οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, παντού. Ούτε οι πιο αντιδραστικές κυβερνήσεις, αγαπητοί φίλοι, που πέρασαν από το τόπο, όχι μόνο δεν κατάφεραν να βάλουν στο γύψο τη δράση των σωματείων, αλλά έφαγαν και τα μούτρα τους. Οι αγώνες και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων της αγροτιάς της νεολαίας μας, ούτε φημώθηκαν ποτέ και ούτε πρόκειται να φημωθούν. Συνάδελφοι, σήμερα είναι και μέρα αγώνα απέναντι στη καθημερινά τέμπη που βιώνουμε και βιώνει ο λαός μας. Οι μισθοί στα τάρταρα, το ίδιο και οι συντάξεις, με τις 10 πρώτες μέρες κάθε μήνα να έχουν εξανεμιστεί. Η ακρίβεια στραγγαλίζει καθημερινά το προϋπολογισμό των νοικοκυριών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, που δεν μπορούν να έχουν ούτε τα βασικά. Χιλιάδες είναι τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και ζουν με το φόβο της διακοπής του ρεύματος και του νερού. Όταν μια οικογένεια... Ανακριβή ζωή!
Όταν μια οικογένεια έχει και παιδί που πάει σχολείο και κάνει φροντιστήριο, τότε η κατάσταση χειροτερεύει κι άλλο. Όλα στο βωμό του κέρδους, η υγεία, η παιδεία, η μόρφωση, ο πολιτισμός. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας λοιπόν. Αυτό είναι το ερώτημα και η απάντηση για μας είναι μία. Οι ζωές μας, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, από μια σειρά χώρους δουλειάς και κλάδους, βγαίνουν σήμερα στο δρόμο του αγώνα και διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα και όχι να δουλεύουν ανασφάλιστοι και χωρίς ωράρια. Είναι δεκάδες οι συνάδελφοί μας που δουλεύουν στον επισιτισμό και στον τουρισμό που δεν ξέρουν τι σημαίνει άδεια, ρεπό, ωράριο, αλλά δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για 10 και 12 ώρες συνεχόμενες χωρίς να τις πληρώνονται. Το ίδιο και οι συνάδελφοί μας, οι ντελιβεράδες, που σχολάνε από το ένα μαγαζί και πιάνουν δουλειά στο άλλο, που πληρώνονται με την ώρα και χωρίς ασφάλιση μέσα στη βροχή, στο κρύο, στη ζέστη με την άσφαλτο να βράζει. Χωρίς να τους παρέχονται ούτε τα μέσα προστασίας, αλλά να τα πληρώνουν οι ίδιοι τα αδιάβροχα και τις βλάβες στα μηχανάκια τους. Πρόσληψη και σύμβαση είναι άγνωστες λέξεις για τους συναδέλφους μας ντελιβεράδες, αλλά γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει. Έλα σήμερα 2-3 ώρες νωρίτερα, κάτσε παραπάνω γιατί έπεσε δουλειά. Άμα θες ασφάλιση θα πληρώνεσαι τόσα την ώρα, αλλά θα σου δίνω μισό ευρώ παραπάνω άμα δεν θες, και πάει λέγοντας. Επιδόματα και δώρα για όσους τα δικαιούνται, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων τα επιστρέφει πίσω. Αυτή είναι η ανάπτυξη και το θαύμα του τουρισμού που μας υπόσχεται η κυβέρνηση και μια σειρά κολαούζη της. Όμως, το Σωματείο Εργαζομένων στα καταστήματα εστίασης και στα ξενοδοχεία είναι εδώ, δίπλα σας. Σας καλούμε και από το σημερινό βήμα να έρθετε στο σωματείο σας, να παλέψουμε από κοινού για τα μεγάλα και μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Συνάδελφοι, ο αγώνας μας είναι αυτός που θα βάλει φρένο στις απολύσεις και στην τρομοκρατία που επικρατούν σε αρκετούς χώρους δουλειάς, από τη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία μέχρι την ενημέρωση ή ακόμα και το μοίρασμα μιας ανακοίνωσης. Έσπασε στις... Αυτή η τρομοκρατία θα σπάσει όπως έσπασε και στις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ του πρώην ΟΑΕΔ στην Παναγιούδα με τη διεύθυνση να κάνει προσπάθεια να αποθήσει το κλιμάκιο του εργατικού κέντρου Λέσβου με φθηνές δικαιολογίες. Και η ενημέρωση έγινε και συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν και μέσα στον αύριο χώρο και μέσα στις σχολικές αίθουσες. Δεν είδαμε όμως τη διεύθυνση να έχει και τον ίδιο ζήλο όπως είχε με τους συνδικαλιστές για το πότε θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση οι εργαζόμενοι μαθητές, για την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους που ασκούν την πρακτική τους, αν πληρώνονται σωστά και κάθε πότε. Οι νέοι και οι νέες που πηγαίνουν στις σχολές κατάρτισης έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν εργαζόμενοι και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πρακτικάριοι. Και μόλις τελειώσουν την πρακτική τους, οι εργοδότες, είτε ιδιώτες, είτε δημόσιες υπηρεσίες, θα πάρουν την επόμενη φουρνιά του μαθητών για να έχουν λιγότερα έξοδα, αφού η ΔΥΠΑ τους επιδοτεί και στο μισθό και στο ένσημο. Ένας φαύλος κύκλος που χρόνια ολόκληρα γυρίζει και αυτά τα νέα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες δημόσιων υπηρεσιών αφού δεν επαρκούν οι μόνιμοι υπάλληλοι. Και αντί να προσλάβει η κυβέρνηση μόνιμο προσωπικό, καλύπτει τις ανάγκες του δημοσίου με μπλοκάκια, με οκτάμινα και εξάμινα προγράμματα από τις σχολές κατάρτισης κτλ. Χαιρετίζουμε σήμερα τους μαθητές των σχολών αυτών
που είναι σήμερα εδώ στη συγκέντρωση και μετά θα πραγματοποιήσουν απεργία στις σχολές της Παναγιούδας. Και μόλις ολοκληρωθούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όλοι στο δρόμο, όπως έγινε τελευταία με τους δεκάδες εργαζόμενους της ΔΕΔΑΠΑΛ που δεν τους ανανεώθηκε η σύμβαση και μένουν ξαφνικά χωρίς δουλειά. Και λέει η Δημοτική Αρχή πως θα τους ξαναπάρει πίσω μόλις συγκριθούν τα προγράμματα και έχουν λεφτά. Απαιτούμε εδώ και τώρα όλοι οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΑΠΑΛ να επιστρέψουν πίσω στις θέσεις τους και οι εργαζόμενοι των κοινοφελών προγραμμάτων που σύντομα θα λήξουν οι συμβάσεις τους να βρεθεί τώρα λύση και να μην χάσει κανένας συνάδελφός μας τη δουλειά του. Το ίδιο απαιτούμε και για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα που οι συμβάσεις τους όπως μας έλεγαν χθες πάνε από ανανέωση σε ανανέωση εδώ και 4 χρόνια και δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Θα τους ανανεώσουν ή όχι, θα έχουν δουλειά ή όχι, φτάνει πια αυτή η ανασφάλεια και η ομοιρία να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες ανάγκες των Δήμων, της Περιφέρειας και άλλων υπηρεσιών. Έτσι όπως βρίσκουν τρόπους και λύσεις για όλα τα υπόλοιπα, να βρουν λύσεις και για τους εργαζόμενους. Να μην τολμήσει κανένας εργοδότης να απολύσει συνάδελφό μας που σήκωσε το ανάστημά του και διεκδίκησε το μεροκάματό του, το δώρο του που μπήκε μπροστά σε απόλυση συναδέλφου του. Είμαστε δίπλα σε όλους τους εργάτες και εργάτριες και απέναντι σε όποιον εργοδότη απειλήσει, τρομοκρατήσει, απολύσει συνάδελφό μας. Είμαστε δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη. Από τις δεκάδες επανασυνδέσεις ρεύματος που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, από τους πληστηριασμούς που έχουμε σταματήσει στη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και στο μοίρασμα των οικογενειών που δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα, στη λειτουργία του λαϊκού φροντιστηρίου και άλλα. Συνάδελφοι, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να μας ρίξει στάχτη στα μάτια με τα διάφορα ΠΑΣ για να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας, είναι μάτιος σκόπος. Αν ήθελε, θα μπορούσε να καταργήσει τον ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης που απαιτούν τα εργατικά σωματεία χρόνια τώρα. Θα μείωνε τις τιμές των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Θα καταργούσε μια σειρά από ειδικούς φόρους στο ρεύμα και πάει λέγοντας. Και η αλήθεια είναι πως το μάρμαρο από την ακρίβεια δεν το πληρώνουν όλοι το ίδιο. Αντίθετα, η κυβέρνηση χαρίζει απλόχερα πακτολό χρημάτων στους μεγάλους ομίλους της ενέργειας, σε εφοπλιστές και βιομήχανους, απαλλάσσοντάς τους ακόμα και από τους φόρους. Την ακρίβεια την πληρώνουμε όλοι εμείς για να πλουτίζουν οι λίγοι. Για τα κέρδη τους λοιπόν εμείς θυσιάζουμε τις ζωές μας. Τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό... Τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό του ιδιοκτήτη της αλυσίδας Τζάμπο που αναφέρθηκε στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Και γι' αυτόν τον διακαεί πόθο των μεγαλοκαταστηματαρχών όλες οι κυβερνήσεις έχουν φτιάξει νόμους που τους επιτρέπουν να ανοίγουν τα καταστήματα Κυριακές. Δικαίωμα, συνάδελφοι, δεν είναι να μπορεί να ψωνίζει ο καταναλωτής όποτε θέλει. Αντίθετα, δικαίωμα είναι η ξεκούραση για να μπορεί ο εργαζόμενος να δει τη ζωή του, την οικογένειά του, να κάνει το πρόγραμμά του. Την Κυριακή αργία, χρόνια τώρα οι μεγάλοι όμιλοι τη λυμπίζονταν και έχουν δοθεί αγώνες και αγώνες για να μην περάσει. Και δεν θα περάσει ούτε και τώρα. Συνάδελφοι, μας λέει η κυβέρνηση πως για να γιατρευτούμε θα πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη. Μας βάζουν να επιλέξουμε ή να περιμένουμε κανένα εξάμηνο για να βρούμε πρωινό ραντεβού ή να πληρώσουμε ξανά για να βρούμε νωρίτερα σε απογευματινό ραντεβού τώρα που ισχύουν. Στο κατά τα άλλα δημόσιο σύστημα υγείας που εργαζόμενοι και συνταξιούχοι το έχουμε πληρώσει αδρά. Και έχουμε τον Υπουργό και τα τσιράκια του να μας το παρουσιάζουν ως καινοτομία η οποία μάλιστα άργησε να υλοποιηθεί. Έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις γιατί σμπαράλιασαν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, τα άφησαν χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, με ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και άλλα, αναγκάζοντας τους ασθενείς να απευθύνονται σε ιδιωτικούς γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα.
για αυτή τη μίζερη κατάσταση στις δομές της υγείας έχουν τους ανθρώπους τους που διοικούν τα νοσοκομεία, υλοποιώντας κατά γράμμα τις πολιτικές αυτές που παίζουν με τις ζωές μας. Πανηγυρίζουν για τους γιατρούς που προσλαμβάνονται μία στο τόσο στο νοσοκομείο και τις δωρεές μηχανημάτων από διάφορες οργανώσεις, λες και πήραμε ξανά το γιούρο. Είναι μεγάλη παρακαταθήκη ο αγώνας που δώσαμε δεκάδες σωματεία, σύλλογοι και φορείς από όλα τα νησιά του Αιγαίου πέρυσι τον Νοέμβρη, και σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε διεκδικώντας δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Ορισμένοι συνδικαλιστές ακολούθησαν τη γραμμή της κυβέρνησης που έλεγε διαστόματος υφυπουργού πως τα 180 σωματεία που υπέγραφαν το πλαίσιο πάλης και διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο Υγείας δεν σημαίνει πως αντιπροσωπεύουν και τις κοινωνίες των νησιών. Έχουν μεγάλη ευθύνη όλοι όσοι δεν υπέγραψαν το πλαίσιο πάλης, αλλά και με τα δικά τους αιτήματα μέσα, εξυπηρετώντας αλλωνών συμφέροντα και όχι των νησιωτών. Αλλά θα μιξοκλαίνε στα ΜΜΕ αν συμβεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό γεγονός που απευχόμαστε. Εμείς διεκδικούμε να έχουμε γιατρούς και μηχανήματα, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στην Αθήνα, ακόμα και για απλές εξετάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο νοσοκομείο. Να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας του νησιού μας και να φτιαχτούν και άλλα όπου χρειάζεται, για να μην χάνονται πολύτιμες ώρες για τη μετακίνηση των ασθενοφόρων που θα στήχησαν όπως στήχησαν ακόμη και τη ζωή των ασθενών. Η διοίκηση του εργατικού κέντρου Λέσβου, με κάλεσμά της που απευθύνεται σε όλα τα σωματεία, τους συλλόγους, τους φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, έχει ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών για τις νέες ανατιμήσεις στα φάρμακα που θα πληρώσει ξανά ο λαός μας, σε αντίθεση με τις φαρμακοβιομηχανίες που θα τα τσεπώνουν. Συνάδελφοι, θέμα λίγων ημερών κλείνοντας, αν όχι ωρών, είναι ο απόπους της φρεγάτας Σίδρα για την Ερυθρά Θάλασσα. Η κυβέρνηση πρωτοστατεί στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και οδηγεί το λαός μας σε μεγάλες νέες περιπέτειες. Εγκαταλείπει και τα τελευταία προσχήματα για τη συμμετοχή σε αυτήν την πολεμική αποστολή. Από τη σημερινή μας συγκέντρωση τους λέμε ρητά και κατηγορηματικά πως καμιά δουλειά δεν έχει φρεγάτα στη Μέση Ανατολή. Κανένα συμφέρον δεν έχει ο λαός μας από αυτήν την πολεμική αποστολή. Αντίθετα, μας φέρνει μπροστά σε μεγαλύτερους κινδύνους. Οι μαζικές αντιπυριαλιστικές κινητοποίησεις του προηγούμενου διαστήματος, οι διαμαρτυρίες στρατευμένων παιδιών που αψηφούν τις απειλές που περασπίζονται θερητά το καθήκον τους να φυλάνε τη χώρα και τα σύνορά μας και όχι να υπηρετούν τον ΝΑΤΟ και τους δολοφονικούς σκοπούς τους, στέλνουν παλαϊκό μήνυμα κατά δίκη της συμμετοχής στο πόλεμο. Να μην εισηκάβουν η φρεγάτα, να γυρίσουν τώρα όλες οι ελληνικές δυνάμεις από τα πολεμικά μέτωπα και τις αποστολές όπου γης. Συνεχίζουμε και διεκδικούμε να μην λειτουργήσει η δομή φυλακή στη Βάστρια, να μην γίνει το νησί φυλακή μας ψυχών, αλλά να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην χώρα και από εκεί στις χώρες προορισμός τους. Συνάδελφοι, είμαστε πιο δυνατοί, είμαστε οι πολλοί και οι αγώνες μας είναι δίκαιοι. Φάνηκε σήμερα που αντιπροσωπεία του εργατικού κέντρου πήγε στη Βάστρια, σε αυτή τη δομή φυλακή, μπήκε μπροστά περιφρουρώντας τον αγώνα των οικοδόμων και σήμερα δεν λειτουργεί, δεν χτυπάει σφυρί στη Βάστρια, όπως δεν χτυπάει σφυρί ούτε στο Κάστρο, ούτε εδώ στην Προκυμαία. Είμαστε με τους μαθητές που απαιτούν μόρφωση και σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει. Είμαστε μαζί με τα παιδιά μας, τους φοιτητές, που παλεύουν ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και απαιτούν σύγχρονα δημόσια και δωρεάν πανεπιστήμια. Είμαστε μαζί με τους επαγγελματίες που βυθίζονται στα χρέη από τη φοροελασία. Είμαστε μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που αγωνίζονται για να μείνουν στα χωράφια και τα κοπάδια τους. Συνάδελφοι, όλοι στα σωματεία, στις γενικές συνελεύσεις, με αιτήματα και πλαίσια πάλης που θα βάζουν στην προμετωπίδα τους τα δικά μας δικαιώματα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλους όσους σήμερα δεν έκαναν το βήμα να απεργήσουν,
όλους όσους ήταν έτοιμοι, αλλά κάτω από το φόβο της απόλυσης δίστασαν να αργωνωθούν στα σωματεία τους, να τα δυναμώσουμε και να παλέψουμε όλοι μαζί συλλογικά για τις δικές μας ανάγκες, για τις δικές μας ανάγκες και ζωές και όχι για τα κέρδη τους. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.